Το 2020 καταγράφηκε ω χρονιά ορόσημο στο μεταναστευτικό. Καθώ συντελέστηκε δραστική αλλαγή και ουσιαστική βελτίωση σε όλου του τομεί. Ήταν έτο ανάκτηση του ελέγχου τη μεταναστευτική κρίση. Μειώσαμε τι ροέ κατά 80% εφαρμόζοντα μια συνολική πολιτική με απτά αποτελέσματα. Μειώσαμε κατά 28.000 τους διαμένοντες σε όλη τη χώρα, κλείνοντας μέσα στο 2020 57 δομέ φιλοξενία, ενώ δημιουργήθηκαν μόλι τρει νέε δομέ για ετούντε άσυλο. Πλέον μειώνουμε τι επιπτώσει τη κρίση στι τοπικέ κοινωνίε. Η αποσυμφόρηση των νησιών μα προχωρά με γοργού ρυθμού, καθώ από 34.000 διαμένοντε στην αρχή του έτου, σήμερα παραμένουν 15.000, δηλαδή μείωση 60%. Υποσχεθήκαμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση που δημιουργήθηκε από το 2015 στα νησιά μας και το πραγματοποιούμε. Μειώσαμε κατά 43% τις εκκρεμότητες εξέτασης ετοιμάτων ασύλου. Επιταχύναμε κατά 65% την έκδοση πρωτοβάθμιων αποφάσεων, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση στις δομές και ώστε να επιταχύνουμε τις επιστροφές και τις απελάσεις. Ζητώντα ήδη στις αρχές του 2021 την επιστροφή 1450 παράτυπων μεταναστών, έχοντας πραγματοποιήσει 11.000 αποχωρήσεις το 2020. Θεωρώ κρίσιμο σταθμό την αποτροπή της ανθρωπιστικής κρίσης στη Μόρια μετά τον εμπρισμό. Και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι καταφέραμε και ελέγξαμε την πανδημία. Η ολοκλήρωση εντός του 2021 όλων των κλειστών ελεγχόμενων κέντρων στα σημεία εισόδου της χώρας θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας όλων και θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης. Τέλος, είμαστε περήφανοι για την κατάργηση της διάταξης ντροπή για την κράτηση ανηλίκων στα αστυνομικά τμήματα. Ενώ παράλληλα μεταφέραμε από τι δομέ των νησιών, τα συνόδευτα ανήλικα σε δομέ τη ενδοχώρα ή σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το 2021 θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο με την ίδια αποφασιστικότητα. Με στόχο την οριστική αντιμετώπιση τη μεταναστευτική κρίση στη χώρα μα.